πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε η Μαρία Μενούνος, η οποία βάφτισε την κόρη της και μίλησε και για ένα θαύμα που βίωσε στον Άγιο Νεκτάριο. Πρέπει να πούμε ότι τη στιγμή που οι δικοί μας εγχώροι εκπρόσωποι της δίθεν showbiz αμφισβητούν την πίστη μας και την εκκλησία και τα θαύματα και τα πάντα και την λιδωρούν, οι ξένοι, οι μεγάλοι star, οι normal και το διεθνές jet set υποκλίνεται στο μεγαλείο των Αγίων μας. Η Μαρία Μενούνος λοιπόν βάπτισε την 11 μηνών κόρη της σε Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στο Λος Άντζελες. Δημοσίευσε φωτογραφίες στο περιοδικό People από την βάπτιση αυτή μαζί με τον σύζυγό της, τον Kevin Undergaro, και δήλωσε ότι ήταν μια όμορφη βάπτιση για την μικρή μου Αθηνά, και συμπληρώνει ότι είμαι τόσο ευγνώμων στον Άγιο Νεκτάριο για όλα τα θαύματα και ήξερα ότι έπρεπε να βαπτιστεί εκεί. Είμαι τόσο ευγνώμων στον ιερέα μας πατέρα Δημοσθένη για την υπέροχη λειτουργία και για όλη την αγάπη που μας έδειξε αυτός και η οικογένειά του. Πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικούς μήνες η κυρία Μαρία Μενούνος είχε επισκεφτεί την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, είχε βάλει το αυτί της, είχε ακούσει τους χτύπους του Αγίου Νεκταρίου μας. Βλέπετε λοιπόν πώς μιλάνε οι ξένοι μεγάλοι στάρ, μάλλον οι ελληνοαμερικανοί μεγάλοι στάρ, για τους Αγίους Εκκλησίας μας, πώς ευγνωμονούν τους ιερείς την ίδια στιγμή που οι εγχώροι τους κυνηγάνε, τους λιδωρούνε, τους βρίζουνε, τους μιλάνε ότι είναι τράγοι, ότι είναι μεράσα, ότι είναι σκάνδαλα και όλα αυτά. Για να κρίνετε λοιπόν τι κάνουν οι μεν και τι κάνουν οι δε, και να καταλάβουμε τελικά ποιο είναι το πολύ βαθύ πρόβλημα που έχουν κάποιοι στην Ελλάδα με την πίστη και τη θρησκεία και έχουν σκοπό να την απαλείψουν πλήρως, μόνο που δεν καταφέρουν αυτό, το αντίθετο ακριβώς καταφέρουν και μας εισπυρώνουν όλους με γνώμονα την αγάπη και την πίστη στον Κύριό μας.